Επιστρέψαμε λοιπόν σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Θα αρχίσω να σας δείχνω τα βιντεάκια που σας είπαμε, τα δωράκια μας. Θα ξεκινήσω όμως με κάτι έτσι εδώ, ζωντανό, πραγματικά, να δείξουμε ένα από τα δώρα αυτά. Όπως σας είχαμε πει, να καλησπέρισω και Νικόλα Τασαριδάκη, βεβαίως που βρίσκεται στην παρέα μας. Και θα μιλήσουμε για πασχαλινή μόδα. Mm. Ένα από τα δώρα λοιπόν της εκπομπής είναι αυτό το υπέροχο κουτάκι από το IS Maison. Έχει ένα μπρελόκ επάνω που λέει Happy Mother's Day, γιατί έχουμε και την γιορτή της μητέρας που πλησιάζει. Ανοίγοντας λοιπόν το κουτάκι, η μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με ένα μπαλονάκι. Βγάζοντας το μπαλονάκι που μέσα έχει πάρα πολύ ωραία έτσι παιχνιδίσματα, υπάρχει ένα καταπληκτικό βραχιόλι. Είναι από την εταιρεία Selfie & Co. Γράφει επάνω μαμά, δεν ξέρω αν μπορούν να με βοηθήσουν από το control κάπως, ξέρω ότι ζητάω πολλά αυτή τη στιγμή, να έρθουν λίγο πιο κοντά, να δείξουμε αυτό το υπέροχο πραγματικά πάνω στο μαύρο βάλτο δώρο. Ωραία, βλέπετε εδώ πέρα. Βγαίνει και με τα πουπουλά μου. Τέλειο. Είναι υπέροχο, γράφει μαμά, έχει ένα στρασάκι, έχει τη φουντίτσα αυτή, να, την καταπληκτική επάνω. Είναι χειροπέδα και όπως σας είπα, ανοίγοντας το κουτάκι βγαίνει αυτό το υπέροχο μπαλόνι με τα παιχνιδίσματα που μπορείτε να δέσετε κιόλας το συγκεκριμένο βραχιόλι, τη συγκεκριμένη χειροπέδα εδώ και να βγει μαζί με το μπαλόνι. Και ταυτόχρονα υπάρχει και το μπρελόκ επάνω για το Happy Mother's Day. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κάνετε ένα υπέροχο δώρο στην μανούλα σας για την ημέρα, για τη γιορτή της μητέρας. Από το IS Maison του Γιάννη Σαββίδη και το Selfie & Co. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το καταπληκτικό δωράκι. Λαμπάδες δίνουμε, τσουράκια δίνουμε, βαφές αυγών δίνουμε. Μαχλέπι και σουσάμι για να κάνουμε τα τσουράκια μας επίσης δίνουμε από εταιρεία Μπαγκατζούνι. Και τι δεν δίνουμε. Χαμός. Αφού λοιπόν θα τα πάρουμε όλα αυτά από το Like to Travel, θα πρέπει να βγούμε να κάνουμε και τα ψώνια μας mm-hmm. για την λαμπρή, τα οποία όμως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για γάμο μετά, βαφτίσια, δεν πάνε χαμένα. Εσύ είσαι τέλεια εντυμένη σήμερα. Σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βία Αλεξάνδρου επιμελήθηκε τον ντύσιμό μου σήμερα. Είπαμε να κάνουμε κάτι πιο εορταστικό, πιο πασχαλινό. Και η Σωτηρία Λέση στο μακιγιάζ μου και τον Νίκολα στα μαλλιά μου. Και επί της ευκαιρίας να πούμε και τους δικούς σου υπεύθυνους της εμφάνισής σου. Το Amazing είναι για το φόρεμα και για τα μαλλιά το Splendid. Πάρα πολύ ωραία. Νίκη μου, πάμε να δούμε έτσι σιγά-σιγά ή μάλλον να ενημερωθούμε πρώτα. Mm-hmm. Τι θα μας έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο που έχω φτιάξει mm-hmm. μέσα και αυτά που θα αγοράσουμε εμείς οι νονές για τα βαφτιστήρια μας. Και για αγόρια, κορίτσια, μωρά, μπεμπέ, τα πάντα μέχρι 14 χρονών. Mm-hmm. Και μετά εννοείται ότι έχω βάλει μέσα και για μας τι θα φορέσουμε αυτή έτσι. Τη μέρα του Πάσχα. Όπου και βρισκόμαστε, είτε στη θάλασσα, στο βουνό, στο χωριό. Παντού. Είτε στο εξωτερικό μπορεί, που ξέρει. Βεβαίως. Οπουδήποτε για βιβλίο καθένας. Τι έχει περίπου, έχει ρουχαλάκια. Λοιπόν, έχει ρούχα, παπούτσια, ναι. Ολοκληρωμένα σύνολα και ναι. φορεμένα και στυλιζαρισμένα πάνω σε ναι. δάπεδα. Ναι. Είναι βραδινά, casual, καθημερινά. Και για βράδυ, για γάμο, έχω τα πάντα μέσα. Έχω βάλει τα πάντα. Από φορεματάκια μπεμπέ που mm-hmm. φοράνε στη βάφτιση τα μωρά, σκέψου. Mm-hmm. Στα μωρά και τα παίρνουμε τέτοια δωράκια. Βέβαια. Και κουστούμάκια για τα αγοράκια, μέχρι και φόρμες και τζινάκια. Και για μας πάρα πολύ. Εντάξει, τι άλλο, σακάκι και σετάκι πάνω κάτω, mm-hmm. total look. Φορέματα, κολλητά φορέματα, αυτά που είναι τα λουλουδένια με τα βολάντα πολλά. Τα φλωράλ, τα φλωράλ, ναι, είναι ναι. πάρα πολύ μόδα. Και για τα αγόρια πολύ ωραία στυλιζαρισμένα ρούχα, με σακάκι, με παντελόνια έτσι αυτά τα ιδιαίτερα. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Για όλους θα μας δείσουμε σήμερα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι. Το Πάσχα είναι η χαρά των νονών. Έτσι, έχουμε να σας προτείνουμε μοναδικά κομμάτια για τα μικρά βαφτιστήρια σας και όχι μόνο. Μοντέρνα σύνολα για κορίτσια και αγόρια με νότα άνοιξης και στυλ.
μοναδικές προτάσεις για να ντυθούμε το Πάσχα και εμείς οι μεγάλοι με στυλ και μόδα σε οποιοδήποτε μέρος και αν πάμε, βουνό ή θάλασσα. Ό,τι κυκλοφορεί στα μαγαζιά αλλά και στα social media για ένα Πάσχα με στυλ. Τα αγόρια της παρέας μας επίσης τα θέλουμε καλοντημένα. Δείτε τι έχουμε ετοιμάσει για σας, οπουδήποτε και αν βρεθείτε. Μάλιστα, μέσα σε 2 λεπτάκια μόλις πήραμε ιδέες από το πώς θα ντύσουμε ή τι δώρα θα πάρουμε στα παιδιά μας, μέχρι το πώς θα ντυθούμε εμείς. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα ρούχα σε όλα τα καταστήματα εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και στα, ναι, εννοείται και στη Δυτική Μακεδονία και στα social media που γίνεται χαμός από αυτά τα ρούχα. Και εγώ από εκεί τα έχω βρει. Mm-hmm. Και εννοείται ότι υπάρχουν και στην πόλη της Κοζάνης. Γιατί είμαστε λίγο μπροστά εμείς. Πας στη Θεσσαλονίκη για ψώνια και λες καλύτερα που είμαστε στην Κοζάνη. Έχουμε από εκεί έπρεπε να ψωνίσω. Πιο ενημερωμένη αγορά και αυτό να το ακούν οι φίλοι τηλεθέτες. Γιατί αύριο Κυριακή των Βαΐων που θα είναι ανοιχτή η αγορά, στηρίζουμε την τοπική αγορά, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που τους γνωρίζουν. Γνωρίζουμε χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να ξέρεις από πού πήρες τι, ώστε σε περίπτωση που κάτι δεν μπορεί να σου ταιριάζει να πάει καλά, ούτε θα χρειαστεί να ξανακάνεις πόσα χιλιόμετρα για να πας να το αλλάξεις, αλλά και θα έχεις και μια διαφορετική ακριβώς αντιμετώπιση. Να ενημερώσουμε και για τη μεγάλη εβδομάδα ότι από Δευτέρα έως Πέμπτη είναι και πρωί και απόγευμα τα μαγαζιά ανοιχτά. 9, 2, 5, 9. Και τη Μεγάλη Παρασκευή είναι 12-14. Και το Μεγάλο Σάββατο είναι μέχρι τις 4 από το πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, για να μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει. Έτσι, μην αφήσετε τελευταία στιγμή βέβαια τις αγορές σας και λίγο κατανόηση και στους ανθρώπους που δουλεύουν αυτές τις μέρες για να μας εξυπηρετούν στα καταστήματα. Φανταστείτε ότι και αυτοί την αλλαγή του ωραρίου την επιβαρύνονται οι ίδιοι, δυστυχώς. Λοιπόν, και μιας και είμαστε έτσι σε fashion κλίμα, πάμε να δούμε το πάρτι που έγινε την Παρασκευή, χθες. Στην οδό Τσιμινάκη, εκεί όπου το κατάστημα παιδικών ρούχων και αξεσουάρ ΣΑΜ 013 με το κατάστημα γυναικείων ρούχων Φράνσα ενώθηκαν και κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι για όλους τους καταναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι το αγοραστικό κοινό, με μπαλόνια, δώρα, μουσική, ωραία κεράσματα. Και φυσικά η κάμερα του Like to Travel ήταν εκεί και θα δούμε πλάνα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση στο βίντεο που ακολουθεί. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα ωραίο πάρτι, Παρασκευή απόγευμα και το ΣΑΜ 013 ένωσε τις δυνάμεις του με το κατάστημα Φράνσα και δημιούργησαν μια υπέροχη γιορτινή ατμόσφαιρα. Ρίτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν έχουμε γενέθλια, δεν έχουμε γένεια, αλλά έχουμε μια πολύ όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα στα δύο καταστήματα. Ακριβώς έτσι. Έχουμε κέφι, θελήσαμε να το μοιραστούμε. Είναι ένα ευχαριστώ για τον κόσμο που μας στηρίζει. Είναι μια πρόσκληση για τον κόσμο που δεν έχει έρθει να μας γνωρίσει. Και εν ώψη του Πάσχα είπαμε να κάνουμε αυτό το event για να μπορέσουμε να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο. Το ΣΑΜ 013 είναι ένα κατάστημα με παιδικά ρούχα και αξεσουάρ. Από 0 λοιπόν μέχρι και 13 όπως το λέει και η επωνυμία του καταστήματος. Και τώρα για το Πάσχα τι είναι must, τι μπορούμε να βρούμε. Τώρα για το Πάσχα μπορεί ο νονός ή νονά να πάρει το λίγο πιο επίσημο ρουχαλάκι. Η ΣΑΜ 013 φημίζεται γι' αυτό, για τα πιο αμπηγέ ρουχαλάκια της και δίνουμε τα μικρά κουκλάκια. Αγοράκια κοριτσάκια. Αγοράκια κοριτσάκια, βεβαίως. Και οι τιμές. Οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Μπορούμε να κάνουμε ένα συνολάκι με 80, 70, μέχρι και 100 ευρώ, όλο το συνολάκι του παιδιού. Τέλεια. Και το κατάστημα Φράνσα, όπου ντύνει τη σύγχρονη γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ, με ποικιλία και επώνυμων μπραντς και εδώ πέρα. Ναι, είναι η Φράνσα, είναι η Σάρα Λόρενς, σε παντελόνι τζιν, 20 χρόνια στο χώρο. Έχουμε φέρει ένα νιου έντρι σε τζινάκια τα Liverpool, είναι αμερικάνικα. Το ύφος των ρούχων είναι casual
Και φυσικά, επειδή στις μέρες μας μπορούμε από το πρωί ως το βράδυ να φοράμε το ρούχο, είναι θέμα στυλ, με μία μικρή αλλαγή να γίνει και βραδινό το κάθε συνολάκι. Για άνοιξη καλοκαίρι βλέπω ότι επικρατούν πάρα πολύ τα έντονα χρώματα. Ναι, είναι πολύ τα έντονα χρώματα, με κυρίαρχο το πράσινο και το κίτρινο. Και από εκεί και πέρα κάνουμε τους συνδυασμούς μας και ανεβαίνει η διάθεσή μας. Τέλεια. Και να ξαναέρθουμε στη σημερινή βραδιά, στο σημερινό απόγευμα, όπου κερνάτε τον κόσμο, κάνετε face painting στα παιδιά, δίνετε μπαλόνια. Ναι, βεβαίως. Οτιδήποτε για να περάσουμε ευχάριστα. Σαν να κάναμε ένα πάρτι στο σπίτι μας. Τέλεια. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλές γιορτές και να συνεχίσετε να μορφαίνετε μαμάδες και παιδάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τι ωραίες, όμορφες στιγμές όταν έτσι τα καταστήματα δημιουργούν ένα ωραίο κλίμα για τους πελάτες τους, για τον κόσμο της πόλης όπου φιλοξενούνται και μας έτσι βάζουν λίγο καλύτερα στο κλίμα των εορτών. Μαζί μας ο Τόλης Τσιρούδης, να συνεχίσουμε σε αυτό το μέρος. Τόλη μου, καλησπέρα. Πώς είσαι και τι κάνεις? Καλά είμαι, μια χαρά, εσείς? Ωραία και εμείς καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ είμαστε. Τόλη, τα άμαθες? Ποια απ' όλα. Ποια απ' όλα. Πρέπει να απαντήσουμε σε πρόκληση. Α, ναι. Τόλη, πρέπει να απαντήσουμε σε πρόκληση. Σε προκάλεσε, Λίτσα. Με προκάλεσε ο Νίκος Μουτσινάς. Ήρθε και η δικιά μου σειρά να προκληθώ. Και για όσους που σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος, αλλά λέμε τώρα που δεν το έχετε δει, πάμε να δούμε λίγο την πρόκληση του Νίκου. Και μετά θα πρέπει. Και εγώ τώρα τι να κάνω. Θα πρέπει να απαντήσω. Θα απαντήσεις. Θα απαντήσω στην πρόκληση. Πρέπει. Προεκλογική περίοδος, γι' αυτό και εγώ έβαλα έτσι τα προεκλογικά μου, τα σακάκια μου, τα νησιάτικά μου, τα ροζ μου, τα έτσι μου, τα αλλιώς μου. Μπορεί να μην πολιτεύομαι, αλλά τηλεοπτικεύομαι. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε, να ξέρετε, μην κοιτάτε που χορεύω το τραγούδι. Τηλεοπτικεύομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το αγοράσω, αν μου το επιτρέπει, φαντάζομαι μου το επιτρέπει, θα το λέω κι εγώ, τηλεοπτικεύομαι. Και προσοχή, να ξέρετε, γιατί τόσο είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει στην πολιτική, κυρία Παλαμά. Το πιστεύετε κι εσείς? Ναι! Δεν ήταν πάρα πολύ ωραία να πηγαίνει εκεί πέρα στα συμβούλια, να μην την νοιάζει τι θέμα λένε, να ξκάει με τα ρόστα, ωραία, τα πολιτικά της. Ωραία, καλό μεσημέρα. Ωραία θα ήταν. Θα βγαίνουν ωραίες αποφάσεις, κανείς δεν θα ξέρει τίποτα. Θα πήρε τους καφέδες της, να οι φωτογραφίες, να τα Instagram. Προκαλώ! Η κυρία Παλαμά να κατέβει στην πολιτική άμεσα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι το ήθελα να τηλεοπτικευτώ? Τηλεοπτικεύτηκα λοιπόν τώρα και εγώ. Πρέπει να δηλώσεις Τώρα πρέπει να δηλώσω υποψηφιότητα. Να πω βεβαίως ότι με μεγάλη μου χαρά να πολιτευτώ, έτσι, να κατέβω στην πολιτική. Να, το σκέφτηκες. Να θέσω υποψηφιότητα, όχι όμως ως δημοτική ή περιφερειακή σύμβουλος. Αλλά ως τι? Να θέσω υποψηφιότητα ως μέλος του κόμματος του οποίου θα ηγείται ο Νίκος Μουτσινάς. Και πώς θα λέγεται? Θα λέγεται για την παρέα, ναι, όπως για την Ελλάδα. Θα είναι όμως μαζί μας ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος σκέφτεται να κατέβει στην Ευρωβουλή ως Ευρωβουλευτής και εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό, θα το πάρουμε στο δικό μας το συνδυασμό. Και θα έχουμε μαζί μας ανθρώπους της τηλεόρασης. Θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα εκπροσωπεί λοιπόν όλους εμάς μπροστά και πίσω από την τηλεόραση, ναι, που δεν μας έχει σκεφτεί κανένας. Αλλά όχι τους δημοσιογράφους, γιατί αυτοί πολιτεύονται ούτως ή άλλως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εκτός ή εντός εισαγωγικών το πολιτεύονται. Για το κόμμα της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας. Για τους ανθρώπους λοιπόν που κάνουν ψυχαγωγία θα έχουμε μέσα Ελένη Μενεγάκη, θα έχουμε Φέη Σκορδά, Φάνη Λαμπρόπουλο για να πιάσουμε το YouTube. Θα πάρουμε φυσικά επικεφαλής, θα πρέπει να είναι ο Νίκος Μουτσινάς. Ναι. Έτσι. Φέρνει και λίγο βαρουφάκι. Επειδή είναι λίγο φαλακρός. Έχουν αυτό, ναι. Ναι, ναι. Έχουν αυτό. Και φαντάσου τώρα τι κομματάρα θα είναι αυτή. Και εμείς οι άνθρωποι της ψυχαγωγίας λέμε αλήθειες όλοι. Από εμάς δεν θα ακούσεις ψεύτικα λόγια. Ούτε θα μιλήσουμε αυτή τη σκληρή τη γλώσσα, την πολιτική, τη δημοσιογραφική. Ναι. Θα έρθεις μαζί μας?
Θα έρθω, ναι. Θα έρθεις κι εσύ, να πάρουμε κι άλλο. Πες μου ποιος άλλος μπορούμε... Όχι για να βγούμε πρώτοι. Να πάρουμε ένα μικρό ποσοστό, απλά να έχουμε μια να παρουσία. Στη Βουλή. Ναι, για να βιώσουμε το κλίμα το... Γιατί, αν βγούμε πρώτοι... Εντάξει, δεν τα μπορούμε να χειριστούμε σοβαρά θέματα. Γιατί να μην μπορούμε. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι της ψυχαγωγίας μπορούν να χειριστούν καλύτερα σοβαρά θέματα Λες. Από ότι οι άνθρωποι που τα παίζουν σοβαροί. Εξάλλου να σου πω και κάτι. Και εδώ στην Κοζάνη, για παράδειγμα, σε επίπεδο Δήμου, για ποια πράγματα χειροκροτούν τη Δημοτική Αρχή περισσότερο? Για τα έργα. Για τις συναυλίες. Για το άλαμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Για τους φανούς στην Κοζανίτικη αποκριά. Λες, και για αυτά, ναι. Γιατί για τα έργα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει. Κοίτα, όσο ναι, υπάρχουν πες. Λεφτά γίνονται έργα. Όμως όταν υπάρχουν λεφτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται έργα. Λίγο δύσκολο. Λοιπόν, άρα, πολιτευόμαστε όλοι μαζί με το κόμμα όπου θα ηγείται ο κύριος Μουτσινάς. Θα λέγεται για την παρέα, για την ελληνική παρέα και όλα συγκεκριμένα. Για την καλύτερη παρέα. Και για την καλύτερη παρέα. Για μια καλύτερη παρέα. Για μια καλύτερη παρέα, λοιπόν, ελληνική. Με ανθρώπους από τον ψυχαγωγικό τομέα της ελληνικής τηλεόρασης και ναι, δηλώνω πως θα είμαι υποψήφια με αυτόν τον συνδυασμό. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε όμως και στα δικά μας, ναι, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν το είπες, αλλά θα μπορούσες να το πεις. Τι? Ότι η ζωή εξελίσσεται, τα πράγματα εξελίσσονται, ναι. Πράγματα προσπαθούν να γίνουν, ιδίως τώρα προεκλογικά γίνονται πολλά πράγματα. Πρέπει να βάλουμε τα gadget μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη ζωή μας, γιατί μας βοηθούν στο να ζήσουμε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε για τα πιο έξυπνα, ευέλικτα gadget. Μάντεψε τι κάνει το gadget, λοιπόν, για άλλη μια φορά και για να δούμε το gadget. Και για να δούμε το τι. Αρεσιτόουλη, το ωραίο, ωραίο gadget. Είναι. Αυτό το gadget είναι... Το βάζεις κάπου? Όχι, είναι από πάνω έτσι άσπρο κυκλικό. Ναι. Σε τι μέγεθος, όπως το βλέπω. Πόσο το φαντάζεσαι? Το φαντάζομαι όσο το βλέπω. Τόσο, ας πούμε. Ναι. Τόσο. Έχει. Ωραία, είναι μεγάλο. Μικρό. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, κανένα τεράστιο να μπαίνω κι εγώ από κάτω. Όχι. Ωραία. Από κάτω, από την μία του πλευρά, από τα αριστερά, όπως το βλέπω εγώ στο monitor, βγαίνει μια βάση, ναι. Μια μικρή βάση, κυκλοειδής. Κυλίνδρο. Κυκλική. Κυκλική βάση. Μια κυκλική βάση. Α, τη βάση λες, όχι το... Ναι. Το άλλο πώς θα το πεις? Οβάλ. Όχι. Γέφυρα. Γεφυροειδές. Κυλίνδρο. Γεφυροειδές. Κυλίνδρο γέφυρα. Ένα, ναι, μια κυλίνδρο γέφυρα και, ένα, και μια βάση κυκλική. Στρογγυλή. Στρογγυλή. Οκ. Ας μάθουμε τα σχήματα. Είναι αυτή η εκπομπή, μαθαίνουμε τα σχήματα. Και αυτή η βάση μέσα φαίνεται σαν να έχει ένα μάτι. Ένα σημείο που κάτι ανοιχνεύει. Και από πάνω εγώ στη στρογγυλή γέφυρα, ναι. Στην κυκλική γέφυρα, βλέπω ότι στη μέση της κυκλικής γέφυρας υπάρχει κάτι έτσι από κάτω. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Άρα αυτά τα δύο αντιδρούν μεταξύ τους. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Περίμενε, Λίτσα, τι έχεις πάθει σήμερα, γιατί νόμιζα... Μα τώρα κατεβαίνω υποψήφια, δεν μπορώ, πρέπει να δείξω εγώ τα είναι για να με βάλω στο συνδυασμό. Είναι πολύ ωραίο. Άρα εκεί ενδιάμεσα κάτι βάζω... Σα σχήμα, τώρα σας δω τι κάνετε. Ναι, εκεί ενδιάμεσα κάτι βάζω... Όχι. Α, δεν βάζω τίποτα ενδιάμεσα, από μόνο το αντιδρά το ένα με το άλλο, ναι. Χωρίς κάτι να παρεμβαίνει. Μήπως και... νομίζω ότι βάζεις το χέρι σου και σου κάνει κάτι τα νύχια. Όχι τα νύχια, σιγά μην έφερες τόσο απλό πράγμα. αφού λοιπόν μόνο του κάνει κάτι, το κάνει γενικώς αυτό μόνο του. Το θέμα είναι τι κάνει. Ναι. Για να βρω εγώ όμως τι κάνει, πρέπει να μου πεις. Το χρησιμοποιεί ενήλικας ή παιδί? Και τα δύο, πιο πολύ παιδί, αλλά πιστεύω και ενήλικας. Πιο πολύ παιδί. Το έχει στο παιδικό του δωμάτιο ή μπορεί να το μεταφέρει και σε άλλα σημεία του σπιτιού? Πιο πολύ στο παιδικό δωμάτιο. Στο παιδικό δωμάτιο. Δημιουργεί... Λίτσα, μήπως το ξέρεις. Όχι, όχι, να προσπαθώ. Δημιουργεί κάποια προσομοίωση. Ναι. Ναι. Λίτσα, τι έγινε? Μήπως να πω εγώ στο κόμμα μπροστά. Να πω έρχεται εγώ και το Πάσχα και είδες το φως. Είδα το φως. Όλα. Λοιπόν. Είδαμε το φως το αληθινό. Άρα φτιάχνει μια ιστορία παιδική και το βλέπουν τα παιδιά. Είναι ένα παραμύθι προσομοίωσης. Περίμενε λίγο, γιατί τώρα τα χεινές και το έχασες.
Πήγες πολύ μπροστά. Πήγα πολύ μπροστά. Είναι μια προσομοίωση. Είναι μια προσομοίωση. Κάτι έτσι ωραίο. Δεν είναι, μην φανταστείς πολύ... Όχι, μην φανταστείς έτσι πολύπλοκο πράγμα. Κάτι που θα σε γαλινέψει. Μουσική, φως, τι χρώμα. Σε γαλινεύει. Τίποτα. Όχι τίποτα. Δεν με γαλινεύει τίποτα. Δεν μπορώ τώρα να σου πω τι είναι. Το πάμε αλλιώ. Μουσική. Η μουσική γαλινεύει του ανθρώπου. Εικόνε. Η θάλασσα. Όχι, ξέχνα το γαλινεύει. Κύμα. Κύμα. Πλησιάζει. Κύμα. Θαλασσινό. Είναι φυσικό φαινόμενο. Βροχή. Όχι. Χιόνι. Όχι. Τι φυσικό φαινόμενο μεγαλύτερο. Έλα, πλησιάζει. Ήλιο. Όχι. Τι άλλο φυσικό φαινόμενο. Χαλάζει, ρίχνει και μεγαλύτερο. Όχι. Αέρα. Όχι. Ουράνιο τόξο. Ναι. Τι είναι. Είναι ένα ουράνιο τοξικό γκάτζετ. Ουράνιο τόξο γκάτζετ. Για να το δούμε. Σε ποιο ουράνιο και σε ποιο τόξο, θες να μου πεις. Α, δημιουργεί ουράνιο τόξο μέσα στο σπίτι. Ναι. Και εσύ κάθεσαι από κάτω. Ναι, και σε γαλινεύει. Και σε γαλινεύει. Σου πήγε... το 80% το βγαίνει από εκεί το ουράνιο τόξο. Αντανακλά μέσα από καθρέφτη. Ναι. Και κάνει αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό. Ωραίο δώρο να το πάρουν οι νονείς στα παιδάκια του. Ναι, τώρα για το Πάσχα, γι' αυτό το έφερα. Δεν έχει και μουσικούλα όμως, θα ήταν ωραίο να έχει και μια μουσική. Τι μουσική όμως να παίζει το ουράνιο τόξο. Μια μουσική ουράνιου τόξου. Αυτό το gadget σίγουρα θα θέλει να το πάρει η Μέγκη. Ναι. Ναι. Και θα λέει, σε ποιο ουράνιο και τόξο. Και θα τη δείχνουν ότι το ουράνιο τόξο είναι το ίδιο, είναι ένα. Δεν είναι δύο διαφορετικά. Ένα πολύ ωραίο δώρο λοιπόν για τα παιδάκια, πραγματικά έτσι δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Βέβαια θα ήταν ωραίο αυτό τα Χριστούγεννα να γινόταν γκί. Το Πάσχα, ας πούμε, να γινόταν κάτι πασχαλινό. Τώρα είναι τόξο, είναι γενικό ρε παιδί μου, είναι σε κάθε, είναι παντός καιρού. Ναι. Παντός καιρού, εντάξει, όταν βρέχει. Και βέβαια θα σου πω ότι το ουράνιο τόξο μπορεί έτσι πολύ ωραία να μεταφέρει και το μήνυμα του Πάσχα, γιατί μεταφέρει την ελπίδα, γιατί το ουράνιο τόξο λένε τέλος πάντων. Όχι, το χελιδόνι φέρνει την άνοιξη. Ή το αηδόνι. Ένα πουλί τη φέρνει την άνοιξη. Το ουράνιο τόξο φέρνει το μήνυμα της ελπίδας. Γιατί όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νοέ, ο Θεός έβγαλε ουράνιο τόξο μετά με την υπόσχεση ότι δεν θα ξαναπανεληφθεί αυτό το φαινόμενο. Και έτσι λοιπόν μετά από πολύ έντονες βροχές, όταν βλέπουμε το ουράνιο τόξο, είναι η υπενθύμηση του Θεού ότι δεν θα σας ξανα. Ότι θα ξαναγίνει ο κατακλυσμός. Λίτσα, πόσα ξέρεις. Πόσα ξέρω, ναι, πραγματικά. Αχ. Τι. Ουράνιο τόξο μετά. Αυτό που άρχισε ξανά... Ρίχνει ουράνιο τόξο μετά. Αυτό που άρχισε ξανά η εκπομπή το ουράνιο τόξο, το θυμάσαι. Ποια εκπομπή ουράνιο τόξο. Ένας που έφερνε κάτι παιδάκια. Ναι. Τι ξανάρχισε τώρα. Μπράβο. Η άκρη πληροφορία τη ημέρα. Καλά να είναι ο άνθρωπος να πάει καλά. Κατάλαβες πια. Όχι. Που πήγαιναν κάτι παιδάκια ρε, και έλεγαν κάτι κουφά. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και έλεγε νυχτερίδα. Α, από παλιά. Ναι, το ξανάρχισε πού, τώρα. Στην ΕΡΤ. Ναι. Α, πολύ καλά. Βλέπεις ΕΡΤ. Νομίζω στην ΕΡΤ. Κάπου το είδα, κάπου το διάβασα. Εντάξει. Οκ, okay, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τολτσιρίδη. Πόσο κάνει, δεν μας είπες. Πολύ φθηνό. Πόσο. 23 ευρώ. Εντάξει. Και μπορεί να το έχουμε και εμείς στο δωμάτιό μας. Ναι, για ουράνιο τόξο. Με το που μαλώνεις με τον σύντροφο. Πατάς το κουμπί. Πατάς το κουμπί, ουράνιο τόξο. Ελπίδα ότι δεν θα ξαναμαλώσουμε, υπόσχεση ότι δεν θα ξαναμαλώσουμε ποτέ. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να δώσω. Όχι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τότε.